Όλα αυτά εδώ. Γιατί δεν ξέρω πόσο έφτασαν τα 500 εκατομμύρια στο επίδομα αλληλεγγύη. Θα πάρετε μόνοι σας το λόγο, κυρία Δούρου. Πιστεύω ότι μας λείπουν πολλά για να σωθούμε. Κυρία Δούρου, θέλω να έρθω σε εσάς ρωτώντας το εξής, με πολύ απλό τρόπο. Από την πρώτη στιγμή το κόμμα σας λέει ότι υπήρχε άλλος δρόμος. Τώρα βλέπω και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, δεν χρειάζεται ξυπνάδα για να το δεις, ότι αυξάνεται πολύ το κοινό σας που πιστεύω ότι υπήρχε άλλος δρόμος. Ακούω δε διάφορους σκεπτικιστές και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ να λένε μπας και υπήρχε άλλος δρόμος. Είναι θεωρητικό, είναι κατά το λεφτά υπάρχουν αυτό που μας λέτε ή έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση για να πείτε στην κυβέρνηση τη σημερινή του Παπαδήμου, την αυριανή, δεν ξέρω ποιο θα είναι, καν το αλλιώς θα πάει καλύτερα το πλοίο. Όχι κύριε Πολίτη, από τον πρώτο μήνα, σε αυτούς τους 24 μήνες πρωτοφανούς κρίσης, σε αντίθεση με τις μαγικές λύσεις Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, το μνημόνιο είναι μια ευλογία κτλ. Είχαμε κρούσει τον κόκκινο του κινδύνου και είχαμε πει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα για να θεωρούμε ότι με τσιτατολογία μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δυστυχώς η πικρή διαπίστωση είναι ότι έχουμε δικαιωθεί. Τώρα, μερικές χωρίς όμως, με συγχωρείτε κυρία Δούρου, παρακαλώ, χωρίς όμως να περιγράφετε την επόμενη μέρα. Ποια είναι αυτή, απορρίπτουμε το μνημόνιο και εγώ μαζί σας. Αλλά ποια είναι αυτή η επόμενη μέρα, όχι υποθετικά. 100 ευρώ είναι η επόμενη μέρα, έτσι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και να μας το πει, και το κόμμα. Να μας πει ποια είναι η επόμενη μέρα. Συγγνώμη, ποια είναι η επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα όμως πράγματα πια. Να την αφήσουμε έτσι. Μάλιστα βεβαιότητα και των δυο σας. Εσείς κύριε Πολίτη, ότι είπαμε εκτός του ευρώ και τον κύριο Σεραφείμ Πολίτη εννοείται να διευκρινίζετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, παρόλο που είναι εξόγως προκλητικό να κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Παπακωνσταντίνου και τον κύριο Δένδια για να αναφερθώ στο παρελθόν αυτών των 24. Μην πείτε στο παρελθόν, ναι, ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Δεν φτάνει ο χρόνος δηλαδή. Η χθεσινή καταστροφή δεν μπορεί να είναι οι αυριανοί σωτήρες, διότι άκουσα τον Υπουργό να αναρωτιέται μα ποιος πίστευε ότι με αυτή την ύφεση θα μπορούσαμε να βγούμε να βρούμε μία διέξοδο. Κύριε Παπακωνσταντίνου, εκτός αν έχετε ζητήσει συγγνώμη και εγώ τουλάχιστον δεν είδα ή δεν το είδα. Ήσασταν εσείς που λέγατε ότι θα θεωρούμε αποτυχημένος αν το 2011 δεν βγούμε στις αγορές. Δεν με ενδιαφέρει αν σε προσωπικό ψυχαναλυτικό επίπεδο αισθάνεστε αποτυχημένος, αλλά έχετε κύρια ευθύνη. Έχετε κύρια ευθύνη και καταλαβαίνω απόλυτα τον κύριο Γιαννέτο που λέει ότι αυτή τη στιγμή όλες οι επιχειρήσεις έχουν διαλύσει. Μετράμε 180.000 λουκέτα, 480.000 μακροχρόνια άνεργους που δεν εγγράφονται στο 1 εκατομμύριο. Αλλά εσείς τότε, όταν κάποιοι σας λέγαμε ότι ως αρχιτέκτονος του μνημονίου θα έχουμε όλα αυτά τα δυνατά, θα εκδηλώσει την κοινωνία, μιλήσετε για παράπλευρες απώλειες. Μετά από 24 μήνες δεν με ενδιαφέρει αν αισθάνεστε αποτυχημένος ή όχι. Εγώ ως άνθρωπος στον ιδιωτικό τομέα γνωρίζω πάρα πολύ καλά αν έχετε επιτύχει και δεν θα περάσω βέβαια αυτή τη στιγμή στο ότι κάνει το ζήτημα της ενέργειας, του περιβάλλοντος κτλ. Που το περιβάλλον δεν έχει φωνή για να βγει στο Σύνταγμα να φωνάξει όπως κάνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Επομένως, λέω κύριε. Ναι, κύριε Γιαννέτο. Εγώ απλώς όλο αυτό το συντεχνιακό δεν απαντάει στο ερώτημα. Ναι, ναι, πήγαινε στον κύριο Πολίτη, αλλά θέλω να απαντήσω σε έναν άνθρωπο που είναι από την αγορά. Αυτό το συντεχνιακό κράτος, το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται για την κρίση αλλά και για τη χρεοκοπία μας. Καλά, το δεν χτίσατε, είναι ακριβώς αυτό, γιατί άλλες χώρες που δεν έχουν το άθλημα. Το συντηρήσατε και το υπερασπίζεστε ακόμα. Είναι ψέμα αυτό. Όχι κύριε Γιάννη, το είναι ψευδές το εξής. Δεν υπερασπίζουμε το κράτος που έφτιαξε ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Παπακωνσταντίνου. Όπου σε αυτά τα 38 χρόνια περιβόητης μεταπολίτευσης, το δημόσιο το αντιμετωπίσανε, αν θέλετε, προς να βολέψουν οι μετέρους. Και όταν κάποια στιγμή το απόστημα ήταν έτοιμο να σπάσει, κύριε Γιάννη, ανακαλύψανε, να σας απαντήσω, ανακαλύψανε τις αγρογές και αρχίσανε καρφιά μεταξύ τους. Εμείς κύριε Γιαννέτο, ξέρετε, υπερασπιζόμαστε. Υπερασπιζόμαστε ένα δημόσιο που δεν θα είναι αυτό το δημόσιο, που δεν θα είναι αναποτελεσματικό, γιατί επειδή είστε άνθρωποι αγοράς, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τις δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει καμία ιδιωτική δαπάνη. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Γιαννέτο, ότι αν εξαθλιώσει το δημόσιο τομέα. Συγχωρείτε κύριε Πολίτη, δεν σας άκουσα. Λέω να έρθει στο δικό μου ερώτημα. Και να έρθει στο δικό σου ερώτημα. Αφού δεν αφήσω τον κύριο Πολίτη 24 μήνες μετά από δέσμη προτάσεων. Τον κύριο Σεραφείμ Πολίτη, τον αρχισυντάκτη του οικονομικού ενθέτου των νέων. Τόσο, σωστά. Τόσο στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Που δεν είναι εξαδερφός μου. Που δεν είναι και εξαδερφός σας, ναι. Όχι, δεν θα σας κατηγορήσω για συλλογική ευθύνη. Λοιπόν, να λέει αυτή τη στιγμή ότι εμείς ήμασταν η δύναμη, ας πούμε, εκεί θεωρούσαμε ότι η λύση θα είναι η έξοδος από το ευρώ. Επιχειρήθηκε αυτό, κύριε Πολίτη, από πλειάδες συναδέλφους σας εντός εισαγωγικών και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΣ που μας φέραν ως εδώ. Εμείς αυτό που είχαμε πει από την αρχή
είναι ότι τον εκβιασμό περί του ευρώ τον ανακάλυψαν οι ίδιοι, όπως έχουν ανακαλύψει το ζήτημα του χρέους, που δεν θέλουν να το επιλύσουν, αλλά ένας μοχλός πίεσης, προκειμένου να οδηγήσουν σε διακύλυτοτα των μισθών, να έχουμε αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού και να έχουμε διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό το ψευτοδίλημα κατά το μνημόνιο Χρεοκοπία, μεσοπρόθεσμο ή τάγκς, ευρώ ή δραχμή, δεν είναι δικό μας. Συγγνώμη, κυρία Βουρού. Λοιπόν, κύριε Πολίτη, κύριε Πολίτη, με συγχωρείτε, με τη δημοσιογραφική σας μνήμη, έχετε ακούσει τον κύριο Τσίπρα, έχετε ακούσει τον Δημήτρη Παπαδημούλη, τον Γιάννη τον Δραγασάκη να λένε ότι εμείς ισχυριστήκαμε ποτέ με σοβαρότητα ότι θα είναι η έξοδος από το ευρώ η λύση για την Χρεοκοπία? Με τη δημοσιογραφική μου μνήμη όχι, αλλά όμως με την ικανότητα του να μπορώ να ερμηνεύω αυτά που υπάρχουν πίσω από τις λέξεις και πίσω από αυτά που λέγονται, μπορώ να το πω αυτό. Ναι, ότι αλλά δεν με συγχωρείτε, να μιλήσουμε. Δίνεται. Κοιτάξτε, συγχωρείτε. Την ώρα που καταστρέφεται η ελληνική οικονομία, δεν, μια σαφή δεν έχουμε τον περιθώριο και την πολυτέλεια για ερμηνείες. Δεν δίνεται μια σαφή απάντηση. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο ερώτημα. Θα πάρουμε τα λεφτά αυτά για να σου δούμε ή δεν θα τα πάρουμε? Θα διαπραγματευτούμε? Λοιπόν, θα μπορούσατε να έχετε πέντε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευση. Άρα να σας πω κάτι, ξεκαθαρίσαμε ότι στο ψευτοδίλημα ευρώ εξαθλίωσης ή δραχμή καταστροφής δεν είναι κάτι που πρέπει να το πιστώνετε στους συμβούλους της πασχετικής αριστεράς. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Γιατί με έκπληξε. Η αλήθεια είναι ότι με έκπληξε. Κύριε Αδούρου, με συγχωρείτε, απορρίπτοντας το μνημόνιο, ποια είναι η επόμενη μέρα που μας λέτε? Λοιπόν, τώρα, και μία επισήμανση και για το ρεπορτάζ που άκουσα πριν από τους συναδέλφους από τις Βρυξέλλες. Όσοι έχουν την ευκαιρία αυτές τις μέρες να παρακολουθούν τα ευρωπαϊκά κείμενα που συζητώνται σήμερα, θα έλεγα με έναν δημοσιογραφικό τίτλο: πολύ λόγος για την ανάπτυξη, αλλά χωρίς λεφτά για ανάπτυξη. Και τούτο καταδεικνύεται από ένα χαρακτηριστικό. Ότι ακόμα και αυτή η εστρεβλή ενίσχυση ευρωπαϊκών μηχανισμών που έχουν αποφασιστεί και που εμείς ισχυριζόμαστε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Εθνικό. Μην απαντήσετε χώρις της ύλης για την Ευρώπη, όχι, όμως. Επειδή, τα λέτε πολύ ωραία, αλλά θα πάρετε όλο τον χρόνο. Όχι, επειδή να μην φανεί από το ρεπορτάζ από την αισιοδοξία της κυρίας Γαβρά ότι όλα βαίνουν καλώς. Αυτό καταλάβατε, είπα εγώ ότι όλα βαίνουν καλώς. Είναι πιο αισιόδοξη απλώς από μένα. Αυτό είναι. Σας λέω μόνο λοιπόν ότι και αυτό μετατέθηκε για τις 12 Μαρτίου. Mm-hmm. Τώρα, τι λέμε εμείς? Δηλαδή, πιστεύετε ότι δεν θα τα πάρουμε? Τι λέμε εμείς, κυρία? Εμείς λέμε ότι έχουμε μπει σε μια πορεία διαρκούς υπερχρέωσης. Πρώτο εξάμεινο οικονομικών έχεις κάνει, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν έχεις ένα κράτος υπερχρεωμένο μαζί με τρομακτική λιτότητα και ύφεση, αυτό είναι κατάλληλη συνταγή για να συνεχιστεί η περαιτέρω εξαθλίωση. Άρα εμείς, κύριε Παπακοσταντίνου, λέμε το εξής. Πάμε στο διατάφτα. Στο διατάφτα. Μπράβο. Στο τωρινό διατάφτα. Ναι, ναι, τώρα. Διότι όταν προτείναμε ευρωομόλογο, κουνάγατε το δάχτυλο 10 Φεβρουαρίου μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και λέτε μη προτείνετε ευρωομόλογο, ταράσετε τα σπρέτς και τις αγορές. Παρά τα αυτά. Θα το ήθελε η Ελλάδα και όλα τα κόμματά της το ευρωομόλογο. Okay. Ναι. Η Γερμανία δεν το ήθελε. Με συγχωρείτε. Προτείναμε μία σειρά. Συγγνώμη, κύριε. Δηλαδή, αμφισβητείτε, κύριε Παπακοσταντίνου, ότι στις 10 Φεβρουαρίου του 2010 είχατε απευθυνθεί εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς τον Αλέξη Τσίπρα και είχατε πει ότι αυτό το πράγμα αναταράσει τις αγορές και ότι είναι εθνικά επικίνδυνο? Όταν το έχει ήδη προτείνει.